Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο Gr22. Το μόνο που έχω δηλαδή, μόνο 22 παίζω όσοι δεν ξέρουν. Συνεχίζουμε δυναμικά, δεν το έχω παρατήσει. Όσοι αναρωτιέστε, κάνω βίντεο από το κινητό, γι' αυτό θα κολλάει κάποιες φορές. Γιατί στο κινητό κολλάει σε μένα, τώρα δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω γενικά κολλάει σε όλους. Αλλά εντάξει, κάνω και απόπειση κάποια φορά, αλλά περισσότερο με κινητό μπορώ, οπότε ξέρετε. Οπότε ναι, αυτά. Για άλλη μια φορά θα σας πω για το Gr23, δεν θα φτιάξω τελικά, γιατί είναι και τα μαθήματα και όλα που πρέπει να μπω. Περισσότερο μπαίνω στο κινητό, οπότε να ανταλλάζω συνέχεια λογαριασμούς και τέτοια φάση, άστο καλύτερα. Οπότε λέω να κρατήσω μόνο αυτό, ναι, καλύτερα κιόλας, γιατί θα γίνω πιο καλύτερος, ξέρω, άμα παίζει συνέχεια στον ίδιο. Οπότε ναι, αυτό. Στο 24 τώρα θα δούμε αν θα φτιάξω όταν βγει. Ελπίζω να βγει κάπου στον καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Βασικά δεν ξέρω ακόμα, θα δω. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, έχω φτάσει 110 εκατομμύρια. Φτάνω σχεδόν. Έχω 107. 32 donuts. Πήρα 10 donuts από τη σεζόν. Τελικά τα πήρα. Που έλεγα θα ήταν ακραίο, αλλά τελικά το πήρα. Έχω ακόμα 75 ενέργεια περίπου. Τι άλλο τώρα, 291, νομίζω σήμερα θα πάω 292, επειδή έχω κάποιες ανταμοιβές με εμπειρία, οπότε θα μου δώσει πολύ. Προσπαθώ να πάω τώρα για το τέτοιο, για το καινούριο hero που αρχίζει αύριο, με τα pets. Να τα πάω τα pets λίγο πριν πάει στο 2 level, ξέρω, ώστε όταν κάνω αποστολές να ανέβει κατευθείαν, ώστε να πάρω τον πόντο εύκολα. Αυτό πάνω μέσα στο zone τι κάνουμε, είναι η τελευταία μέρα σήμερα, 12 ώρες έχουν μείνει ακόμα. Όπως βλέπετε, πήρα αυτά τα δύο εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι που είχα μείνει στο βίντεο το προηγούμενο που είχα φτάσει. Αλλά τέλος πάντων, πήρα αυτά τα δύο πράγματα τώρα. Τη ζώνη και το donuts. Τώρα ενέργεια δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Άμα κάνω πολλές προπονήσεις, νομίζω το έχω. Αλλά θα δούμε, νομίζω μπορεί να γίνει το πάρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε ανταμοιβές βασικά 25.000, 6 βαθμούς και μια επική μάσκα εκεί πέρα. Και εδώ πέρα στα τηλεφωνήματα έχω τέτοια εδώ πέρα. Πολλές εμπειρίες, θα τα κράταγα, αλλά αυτά θέλουν, άμα ήταν την ίδια μέρα με το καινούριο χειρόκομ, θα τα κράταγα, αλλά τελικά είναι μια μέρα πριν, οπότε είναι κακό αυτό, γιατί θα έπαιρνα πολύ εμπειρία και θα τα ανέβαζα πολύ γρήγορα. Αλλά δυστυχώς τα τρία πρώτα θα τα πάρω, το τελευταίο θα το αφήσω επειδή είναι εβδομαδιαίο και θα μείνει, οπότε λογικό. Οπότε εδώ πέρα με αυτά τα δύο πρώτα πάω στα 30.000, βάλει και το τρίτο που πάει 60.000, βάλει και το 50.000 εδώ πέρα. 110.000 εμπειρία περίπου. Λίγο δύσκολο να το ανέβω τελικά, αλλά θα δείξει τι θα γίνει με τα άλλα. Εδώ άλλαξα λίγο τα skills μου, τα έκανα λίγο καλύτερα βασικά. Έβαλα εδώ πέρα αυτή την τροποποίηση, δεν θυμάμαι αν την είχα βάλει στο προηγούμενο βίντεο. Έβαλα και αυτή την καινούρια μπέρντα εδώ πέρα που ήταν συν 11 από το άλλο, συν 11. Τώρα είπα, εντάξει, ήταν συν 11, αλλά τι να κάνουμε, μειώσει λίγο δύναμη, αυξήνει πολύ μυαλό. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου αυξήνουν όλα τα ρούχα το μυαλό. Μήπως είναι η σεζόν, τώρα δεν ξέρω. Αλλά από τη μία καλή αυτή σε βοηθάει από το σεζόν. Αλλά νομίζω είναι λόγω σεζόν που μου δίνει τόσο πολύ μυαλό, αλλά δεν ξέρω. Πάμε να βάλουμε την αποστολή εδώ πέρα. Κολλάει λίγο. Αυτό που κολλάει στο κινητό δεν μου αρέσει καθόλου. Το έχω σβήσει και το έχω ξανακατεβάσει. Μπας και έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι για πάντα έτσι. Εδώ αγορά είχαμε ένα επικό εδώ πέρα, δεν το πήρα επειδή δεν ήταν τόσο καλό. Τι άλλο τώρα, αλλαγές, αυτά, στα σκύλες έχουμε πάει πολύ ψηλά το μυαλό. Η δύναμη κατέβηκε λίγο, όπως το έχετε περισσότερο εσείς, αλλά έχω πολύ βασική δύναμη όπως βλέπετε. Αλλά το επόμενο τζέρο που θα φτιάξω θα το πάω κανονικά όπως το πάτε εσείς οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, που είναι πολύ χαμηλή η δύναμη. Οπότε ναι. Τι άλλο τώρα, εδώ βασικά αυτά, να πάμε εδώ αποθήκη να δείτε τι γίνεται. Έχω 4 καλές πυραυλούς που τα χρησιμοποιώ μόνο στις μάχες. Έχω κάποιες 4 τροποποιήσεις εδώ πέρα, τις κρατάω. Λοιπόν, εδώ πέρα φτάνω 170.000 τιμή σχεδόν. Και στο πρωτάθλημα μπήκα υπερήρωας. Υπερήρωας, κάπως περίεργη λέξη αυτή να την πεις, αλλά τέλος πάντων. Όπως βλέπετε πήγα. Κοιτάξτε, τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνω επιθέσεις και να νικάω. Μου βγαίνουν μια στο τόσο. Ας πούμε τώρα αυτός σπάνια θα μου βγει τόσο εύκολος ο αντίπαλος. Αλλά εντάξει, κομπλέ. Εδώ πάρουμε 6 βαθμούς δεξιοτήτων. Πήρα κάποια εμπειρία και εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, γενικά σήμερα με εμπειρία έπαιξε πολύ πράγμα. Μου έχει δώσει πολύ εμπειρία σήμερα από ανταμοιβές. Όπως και εδώ πέρα μου δώσα 25.
Εδώ παπούτσια και εδώ 6 βαθμούς θα πάρουμε. Ωραία. Προπονήσεις έχω τελειώσει. Έχω κάτι κατορθώματα κάπου στήρα από τα μηχανή. Θα τα κάνω σε λίγο. Έχω βάλει τροποποίηση εδώ 18 λεπτά θέλει. Μαζεύουμε αυτά τα πράγματα. Πόσο θέλει ακόμα. Το άλλο μου κόλλησε τώρα για κάποιο λόγο. Ελπίζω να μην μου κόλλησει πολύ επειδή έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα, δεν μπορώ να πατήσω και τίποτα κιόλας ρε φίλε. Ωραία, ξεκόλλησα. Περιμένω και αυτό που θέλει 6 μέρες περίπου και κάτι ώρες. Να βάλω κάποια πράγματα εδώ πέρα που θέλω κάτω. Και μετά θα αναβαθμίσω τη βάση να το πάω 18 level γιατί έχω γεμίσει. Και μετά λέω να αναβαθμίσω και το ρομπότ εργασίας να το πάω γι' αυτό σιγά σιγά 20 level. Γιατί αργεί λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Ο Παπ πήγε 12 η ώρα. Πήγε 12 η ώρα. Ετοιμαζόμαστε για την μάχη. Που αυτή τη μάχη που είχα βάλει και σας είχα πει ότι την είχαμε άνετα. Τελικά χάσαμε επειδή βάλανε καρπούζια. Και είχαν και τα pets. Λόγω του pets κερδίσανε κιόλας. Γιατί στημένο ήταν. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα έχουμε καλύτερους παίχτες. Οπότε λογικό είναι να κερδίσουμε. Αλλά παίζω εγώ. Εγώ περίμενα να μην έπαιζα καθόλου. Αλλά δεν νομίζω να είμαι με κάποιον δύσκολο μάλιστα. Ωραία τον έβαλα, ελπίζω να μην γίνει καμιά τρολιά όπως την προηγούμενη φορά. Γιατί με τα pets, χάρη σε αυτό το κεραυνό εδώ πέρα, έχασα. Να δούμε και αυτό. Ναι, νομίζω τον έβαλα εύκολα. Ωραία, ευτυχώς. Εντάξει, το πήραμε νομίζω τώρα, δεν νομίζω να κουβαλήσει. Βασικά έχει αλλάξει και pet. Ωραία, εντάξει, το κερδίσαμε. S1, πήραμε και τρόπαιο, εντάξει. Πιο καλύτερα πεθαίνει, αλλά το τρόπαιο είναι τέρμα ασχετό, δεν πειράζει. Τουλάχιστον πήραμε ένα τρόπο μετά από καιρό, από κάτι μήνες. Και εδώ πέρα, εντάξει, εδώ πέρα δεν νομίζω να το κερδίσουμε. Με ποιον είμαι, ή και παίζει. Και παίζει κιόλας, πήραμε και τα πάντα πήραμε, μιλάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα τι παίζει τώρα, 3 ντόνατ. Φυσικά και θα το βάλω, τι εννοείς. Χάνουμε τα ντόνατ εμείς, νομίζεις. Τέλος πάντων, ναι, 39 ντόνατ όπως βλέπετε στην ομάδα. Τι άλλο τώρα, κάτσε βάλω μια αποστολή πριν τελειώσει. Μια μονάδα προπόνησης, ωραία. Να βάλω και άλλη μια αποστολή και να αλλάξω pet μετά γιατί θα ανέβει σε λίγο. Λοιπόν, τι άλλο τώρα να σας δείξω. Αυτά έχουμε βάλει τα 3 ανησυχητικά. 25 πήγαμε θέση στο hero cone. Λίγο ακόμα για το 24, αλλά δεν το βλέπω. Θα με περάσουν τους άλλους γιατί παίζω solo. Οπότε προσπαθώ να κρατήσω τουλάχιστον την 25 θέση. Αλλά όπως βλέπετε πάω και για την 24. Όλα κομπλέ. Τι άλλο τώρα. Κερδίσαμε τη μάχη. Όπως βλέπετε πήραμε τον τρόπο μετά από καιρό. Είναι άθλιο το τρόπο, αλλά δεν πειράζει. Θα το χάσουμε την άλλη φορά νομίζω. Καλά προσπαθώ προς το παρόν θα το κρατήσω. Εκτός και αν μας επιτεθεί καμιά καλή ομάδα. Λοιπόν, 68 καρπούζια. Τι άλλο τώρα, έχουν έρθει κάποιοι καινούριοι παίχτες όπως ο New Starts 3 που δεν έχει μπει από χθες. Δεν ξέρω γιατί. Όταν μπήκε έπαιξε 5 ώρες, τώρα δεν έχει ξαναμπεί. Ελπίζω να δει το βίντεο και να μπει, ξέρω εγώ, να παίζει λίγο πιο ενέργα. Γιατί κρίμα είναι. Μπήκε και ο Hookams που μπήκε πριν κάτι ώρες. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έχουμε 5 καλούς παίχτες τώρα στην ομάδα. Όλα κομπλέ, κάτσε να τους δείξω κιόλας. Πάμε εδώ Hookams, ωραία ασκήρες για το level. Δεν θα μιλήσω για ασκήρες και τέτοια, απλά θα σας δείξω γιατί κατατάει βαρετό το βίντεο μετά. Αυτή είναι η παίχτες και ας δείξουμε και τον τελευταίο που ήρθε εδώ πέρα. Αυτή είναι η παίχτες, πάρα πολύ καλή. Η καινούρια μεταγραφή ας το πούμε έτσι που ήρθανε. Που φύγανε μερικοί μόνοι τους, δεν τους έδιωξα εγώ. Τέλος πάντων, αυτά. Τι άλλο τώρα. Πάω να δείξω κατατάξεις και τέτοια. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. 241 όπως βλέπετε. Έχω ανέβει κάποια τιμή. Κοντεύω 170. Και σε επίπεδο είμαι 243. Η ομάδα μας μόλις πήγε 44. Που νόμιζα ότι θα πήγαινε 41 θέση, αλλά δεν πήκε. Ανεβήκαμε πόσες θέσεις. 5 θέσεις ανεβήκαμε. Ήμασταν 49. Πήγαμε 44. Εγώ πιστεύω θα πήγαμε 41, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε την άλλη φορά. Πρωτάθλημα εδώ πέρα δεν νομίζω να έχει σημασία. 3.400 έχω πάει και έχω ξεκινήσει 2 μέρες πριν ξεκινήσει το τέτοιο. Όχι, 2 μέρες μετά αφού ξεκίνησε το πώς λέγεται το PVP τέλος πάντων. Φαντάσου θα ήμουν 2.000 παίζει να ήμουν άμα είχα ξεκινήσει την ώρα που ξεκίνησε το τουρνουά. Πήρα 136, δεν είμαι και τόσο ψηλά, αλλά προσπαθώ. Σε όλο hero account το έχω καζώσει, οπότε έχω πάει 62, που ούτε εδώ άρχισα. Την πρώτη μέρα του χειροκόν, άρχισα 2 μέρες μετά το χειροκόν, φαντάσου δηλαδή. Και χειροκόν όπως είπαμε 25 θέση η ομάδα. Ναι, η ομάδα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα για την ομάδα, όποιος θέλει να μπει προς το παρόν δεν έχουμε χώρο. Και όποιος θέλει να φτιάξει παίχτη τέλος πάντων και δεν έχει έτοιμο παίχτη που να είναι 60 level και πάνω, άμα φτιάξει παίχτη, δεν θα σε βάλω κατευθείαν. Πρέπει να πας σε μια άλλη ομάδα, να πας 60 level
Και μετά θα σε βάλω μόλις βρω χώρο. Γιατί τώρα να βάλω μικρά level δεν λέει, γιατί θα ξαναπέσουμε. Οπότε ας το καλύτερα. Αν μας σκέφτεσαι τώρα να φτιάξει παίχτη, πήγαινε σε μια άλλη ομάδα, πήγαινε 60 level και θα σε βάλω μόλις βρω χώρο. Γιατί προς το παρόν είμαστε όλοι καλοί και δεν έχουμε χώρο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like. Μπορείτε να πατήσετε και το subscribe, την εγγραφή δηλαδή, το κόκκινο κουμπάκι εκεί πέρα που λέει εγγραφή. Πατήστε το, άμα το έχετε πατήσει μην το ξαναπατήσετε. Άμα είναι κόκκινο πατήστε το, άμα είναι κάπως το γκρι μην το ξαναπατήσετε. Και δίπλα σας βάλει και ένα καμπανάκι, οπότε να το πατήσετε και αυτό για να έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο ώστε να μην χάνετε κανένα. Γράψτε και ένα comment από κάτω όπως σας φάνηκε το βίντεο. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Bye.